σε αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ήρθαμε να πούμε το τελευταίο αντίο στον Βασίλη, που ο Βασίλης άφησε το όνομά του στο ποδόσφαιρο να το συζητάει όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε και από τη διοίκηση των Βετεράνων του Ολυμπιακού, τον πρόεδρο τον κύριο Μαρινάκη, για τα τόσα καλά που έχει κάνει στο σύνδεσμο. Το τελευταίο αντίο, όπως λες, κορίτσι μου, σε ένα θρύλο του ποδοσφαίρου. Δεν υπάρχουν τώρα τέτοιοι παίκτες, δεν υπάρχουν, αλλά όχι μόνο ήταν φοβερός παίκτης, ταλέντο μεγάλο, αλλά ήταν και πολύ καλό παιδί, πάρα πολύ καλό παιδί, και τα τελευταία 10-15 χρόνια κάναμε πολύ παρέα. Κάθε Σαββάτο τέτοια ώρα στο Καραϊσκάκι σε ένα καφέ, πίναμε τον καφέ μας με άλλους 30-40 διεθνείς. Όπως, γιατί ένα πράγμα θέλω να πω, ότι εγώ αναπλήρωσα τον Βασίλη τον Ποτίνο στον Ολυμπιακό. Όταν χτύπησε άσχημα και έμεινε ένα χρόνο απ' έξω, από το Εγάλο πήγα εγώ στη θέση του. Και από τότε γεννήκαμε πολύ καλοί φίλοι. Και θέλω να πω ότι τον τιμώ σαν μεγάλο παίκτη και σαν θρύλο του ποδοσφαίρου, ιερό τέρας του ποδοσφαίρου. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Νιώθω πολύ συντετριμμένος. Ο χαμός του Βασίλη αφήνει ένα μεγάλο κενό και προσωπικά και αγωνιστικά. Είμαι από τους λίγους που παίξανε μαζί με τον Βασίλη τουλάχιστον 5-6 χρόνια. Ήταν ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής και πάνω απ' όλα ήταν αδαμάντινος χαρακτήρας. Λύπη μεγάλη στον Ολυμπιακό κόσμο και γενικά σε όλο το φιλάθλο κοινό της Ελλάδος. Ο Βασίλης θα μας μείνει αξέχαστος και αθάνατος. Έφυγε δυστυχώς από κοντά μας, από το κορονοϊό όπως ξέρετε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει και θα το θυμόμαστε για πάντα. Καταρχάς ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Έφυγε ένας παίχτης τεράστιος, ένα παιδί ασυμβίβαστος άνθρωπος βέβαια μετακατεστημένα, αλλά ήταν πάρα πολύ αγαπητός, αγαπήθηκε από όλο τον ελληνικό λαό και ειδικά από τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου, και νομίζω ότι άφησε μεγάλη ιστορία στο ποδοσφαίρο. Να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε και να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ο Βασίλης ο Ποτζίνος, εκτός από μεγάλος ποδοσφαιριστής, ήταν ένας παναθλητής. Ήταν και αθλητής του Στίβου και μπορώ να πω ότι είχε φτάσει πριν από το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Απλούν στο 770, ενώ 771 ήταν το Πανελλήνιο. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εξτρέμ της Ελλάδος. Δύσκολα θα ξαναβρούμε τέτοιον ποδοσφαιριστή στην ομάδα του Ολυμπιακού να καλύπτει τα κενά του έξτρα. Καλό σου ταξίδι, Βασίλη. Ήρθα στην τελευταία στιγμή στην κατοικία του να το χαιρετήσουμε. Θα έχει καλό ταξίδι. Ο Βασίλης ήταν ένα παιδί πολύ καλός άνθρωπος, φιλότιμος, συνεργάσιμος. Τα θέρμα μου συλληπιτήρια στην οικογένειά του, να έχει καλό παράδεισο και να το θυμόμαστε, γιατί ήταν ένας παίκτης πάρα πολύ καλός, όπως είπα και προηγουμένως. Και έκανε μια καλή και λαμπρή καριέρα, θα έλεγα, στο Ολυμπιακό. Ναι, δυστυχώς χάσαμε ένα παλιό συμπαίκτη, φίλο, μια ατομολογία πολλών που τον γνωρίζανε τον Βασίλη, μια ψυχούλα. Δυστυχώς σήμερα ήρθαμε να πούμε το τελευταίο αντίο σε ένα αδελφό, θα έλεγα, που για αρκετά χρόνια παίξαμε μαζί στον Ολυμπιακό και είμαστε πολύ αγαπημένοι. Καλό ταξίδι εύχομαι στο φίλο Βασίλη.
Θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια. Έφυγε ένας θρύλος, έφυγε ο επτάμηνος. Εμείς οι παλέμαχοι είμαστε κοντά σε αυτό το τελευταίο αντίο. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του, να είμαστε γεροί να το θυμόμαστε. Αθάνατος, αξέχαστος. Εγώ σπάνια πάω όταν φεύγουν συναδέλφοι, αλλά πριν κάνα πεντάμινο συναντήθηκα στο Μοσχάτο μαζί με τον Ποντίνο και μου έκανε εντύπωση ότι με κοιτούσε στα μάτια και μου έλεγε ότι με θαύμαζε και ότι ήμουν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της Ελλάδας που μπορούσε να παίξει στην Ευρώπη. Εγώ εν τω μεταξύ δεν ήξερα τι σημαίνει Ποντίνος. Ήξερα ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό. Είχαμε παίξει αντίπαλοι όταν ήμουν εγώ 17 χρονών Απόλλων Πανεγιάλιος. Αλλά πριν 3 μέρες έμαθα στην τηλεόραση ότι ήταν από τους καλύτερους κυνηγούς που έχουν περάσει από την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και τα λόγια αυτού για μένα ήταν μεγάλο πράγμα, γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ πέρα. Ήρθα για να τον τιμήσω. Πολύ θλιβερό το γεγονός να βρισκόμαστε εδώ για να αποχαιρετήσουμε στην τελευταία του κατοικία τον Βασίλη Ποντίνο. Εκτός του ότι υπήρξε ένας πελώριος ποδοσφαιριστής, υπήρξε και ένας πολυαθλητής, όπως γνωρίζετε ο Βασίλης. Είχε τελειώσει τη Γυμναστική Ακαδημία. Σκεφτείτε ότι είχε επιδείξει 7 μέτρα μήκος τότε που το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 7,52. Ήταν ένας από τα καλύτερα εξτρέμ που υπήρξαν. Είχα την τύχη και την τιμή να το γνωρίσω και σαν άνθρωπο. Συμπαραστάθηκα στις τελευταίες του στιγμές όταν τον μεταφέραμε στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας και τον επεσκέφθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου. Και μετά βέβαια που έφυγε από εκεί, είμαστε όλοι θλιμμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι φτωχότερος με την απώλεια του Βασίλη Ποντίνου. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουνα μικρός σε Φίβους και έλεγα εάν θα μπορέσω να καταφέρω να γίνω σαν κι αυτόν. Τελικά παίξαμε και συμπαίκτες. Ένας πραγματικός ποδοσφαιριστής, ένας γίγαντας, ένας ο οποίος δύσκολα να ξαναπεράσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον ζητάγανε ομάδες, θυμάμαι, από την Ιταλία, από την Αγγλία, δεν πήγαινε πουθενά. Και παράτησε την μπάλα και πολύ μικρός. Και τώρα του λέγαμε, Θεός χωρέστονα, πήγαινε κάνε τα εμβόλια, και δεν δεχότανε, ασυμβίβαστος ήταν όταν ήταν νέος και τώρα που ήταν μεγάλος. Με δύο λόγια, ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν ξαναπερνάει για μένα. Αυτά. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Παίξαμε μαζί, πολλά χρόνια μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. 3 χρόνια που ήμουν στον Ολυμπιακό μέναμε στο ίδιο δωμάτιο. Τι να πω, δεν έχω να πω. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Δεν αποχαιρετάμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή. Αποχαιρετάμε έναν κορυφαίο ποδοσφαιριστή, αλλά κυρίως έναν άνθρωπο, όπως είπα και στο άλλο κανάλι, που γεννήθηκε και έζησε σαν παιδί με συναισθήματα προς όλο τον κόσμο από τα καλύτερα, αδιαφορώντας για τον εαυτό του. Εύχομαι την ψυχή του που ταξιδεύει προς την αιωνιότητα να βρει τη θέση που του αξίζει. Λυπάμαι διότι, όπως είπα, με τον εαυτό του δεν ήταν καλός και δυστυχώς υπέστη το μοιραίο και έφυγε προώρα από κοντά μας. Εύχομαι συλληπιτήρια στους οικείους του, σε όλη την αθλητική οικογένεια, διότι ο Βασίλης Ποντίνος δεν ήταν απλώς ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν ένας άνθρωπος με αισθήματα. Και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε λίγο θα το σκεπάσει. Και
ψυχήν αυτού εν Θεοί δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτού αμαρτίων. Θα το πάμε. Μυθική μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, εκ των κορυφαίων επιθετικών ποδοσφαιριστών, διαχρονικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ένας καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Προηγείτο της εποχής του, ασύλληπτος, δεν μπορούσε να τον πιάσεις με τίποτα. Όταν ήρθε στα μέσα της δεκαετίας του 60, ο Βασίλης Μποτίνος, ένας εκπληκτικά ωραίος νεαρός ποδοσφαιριστής, με το που μπήκε στο Καραϊσκάκι από τα πρώτα παιχνίδια, δεν μπορούσε να τον πιάσει πουθενά και με τίποτα. Τον αγάπησαν φίλοι και αντίπαλοι και τον σεβόντουσαν φίλοι και αντίπαλοι. Τότε ήταν η εποχή που το ποδόσφαιρο ήταν τελείως ερασιτεχνικό. Σήμερα, 60 και πλέον χρόνια από την εποχή που έπαιζε, τον θυμόμαστε σαν να ήταν εχθές. Άριστος οικογενειάρχης και άνθρωπος, αγαπημένος φίλος, θα ζει και θα βασιλεύει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτό που θα πούμε είναι τιμή και δόξα στη θρηλυκή μορφή του αγαπημένου όλων μας, του Βασίλη Μποτίνου. Ο Βασίλης για μένα ήταν ένας ήρωας των παιδικών χρόνων. Είχα σαν παιδί πολύ έντονες αναμνήσεις, γιατί ήμουν από μικρό στο Καραϊσκάκι. Είναι πολύ όμορφο να βλέπεις όλο αυτόν τον κόσμο να τον αποχαιρετάει, αλλά από την άλλη θα ήταν και πολύ καλύτερο όλους αυτούς τους ήρωες του Ολυμπιακού να τους τιμώσαμε περισσότερο εν ζωή. Γεια σου Βασίλη. Καλό δρόμο. Γεια σου Βασίλη.